Επιστρέφουμε στην Χαλκιδική για να συναντήσουμε εκεί τον Δήμαρχο Πέλλας, τον κύριο Γρηγόρη Στάμκο, τον οποίο βεβαίως θα το ρωτήσω και για το συνέδριο, αφού βρίσκεται εκεί, αλλά έχει να μας πει και για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο εξελίσσεται στην Πέλλα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το συνέδριο. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω την αίσθηση που σας αφήνει μέχρι τώρα, τουλάχιστον είναι πολύ νωρίς βεβαίως, αλλά είναι πολύ σημαντικά τα όσα συζητούνται εκεί στην Χαλκιδική. Συγχωρήστε με, αλλά πέσαμε ακριβώς έτσι στην κρίσιμη στιγμή που ξεκινάει την ομιλία του ο κ. Βρούτσης και θα ήθελα να τον ακούσω. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε πολύ σύντομοι, κύριε Στάμκο. Ευχαριστώ. Σας ακούω, σας ακούω. Κοιτάξτε, τοποθετήσεις που έχουν γίνει εδώ έτσι είναι πάνω στα επίκαιρα ζητήματα, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την δέσμευση των ταμιακών διαθεσίμων, αλλά ακόμη και τα ουσιαστικά έτσι, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στους Δήμους και γενικότερα όλη η κοινωνία. Μια ορθολογική διαχείριση, αξιοποίηση των απορριμμάτων, το βασικό ζήτημα του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ δηλαδή, της καινούργιας προγραμματικής περίοδου, όπου με τα τέσσερα που έχουν περάσει μέχρι τώρα έχουμε κατορθώσει να είμαστε μόνο έτσι επιμύθεις. Mm-hmm. Να φτάνουμε πάλι στην τελευταία χρονιά και να ζητάμε παρατάσεις, ένα εξάμηνο για να τα υλοποιήσουμε. Νομίζουμε ότι μπαίνοντας έτσι η αυτοδιοίκηση μέσα στο παιχνίδι και δηλώνοντας προτεραιότητες από την αρχή, θα μπορούσαμε έτσι να αξιοποιήσουμε πιο γρήγορα και με όχι έτσι πολύ άγχος την καινούργια αυτή ευκαιρία του ΣΕΣ. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, να τα πούμε και μετά το συνέδριο, όταν θα έχουμε πια και όλα τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και στην ανθοέκθεση η οποία πραγματοποιείται στο Δήμο Πέλλας. Η ανθοέκθεση ολοκληρώθηκε την Κυριακή στις 3 Μαΐου μετά από ένα δεκαήμερο. Ήταν η πέμπτη χρονιά που την διοργανώσαμε φέτος και πλέον μετά από 5 χρόνια έτσι και από διαρκή αναβάθμιση νομίζω ότι μπορούμε πλέον να συζητάμε για έναν αρκετά για σοβαρό θεσμό. Mm-hmm. Δίνοντας έτσι μια άλλη διάσταση με τα χρώματα των λουλουδιών, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία και προσπαθώντας έτσι να περάσουμε ένα μήνυμα στους δημότες μας, στους κατοίκους της Πέλλας, που στερείται θα έλεγα πράσινο σε σχέση ίσως συγκρινόμενοι με άλλους δήμους, παρόλο που είμαστε καθαρά αγροτική περιοχή, ότι πρέπει να αυξήσουμε γενικώς το πράσινο στους χώρους όπου κινούμαστε. Κύριε Δήμαρχε, τώρα για να είμαστε στην πέμπτη ανθοέκθεση, ολοκληρώθηκε κιόλας. Ναι, να ναι. Φαίνεται ότι ο κόσμος τα συμμερίζεται όλα αυτά που είπατε και άρα θα πάμε σε ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες διοργανώσεις. Ακρίνω τουλάχιστον από την προσέλευση, από τη συμμετοχή και από τα προγράμματα που τρέξανε, σίγουρα θα πρέπει να σκεφτόμαστε για έτσι, μεγαλύτερου εύρους διοργάνωση. Άλλη μια πετυχημένη λοιπόν διοργάνωση του Δήμου Πέλλας. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς, κύριε Δήμαρχε. Και αν θέλετε, σας αποδεσμεύω για να ακούσετε τον Υπουργό τα όσα σημαντικά έχει να πει. Να σας πω και κάτι που έχουμε μπροστά μας, γιατί αν το έκθεση τελείωσε αυτή την Κυριακή, έτσι στα πλαίσια και των ανοιχτών πορτών που έχουν τα οποία που συμμετέχουν στο δίκτυο των δρόμων του κρασιού, έχουμε μια ακόμη έτσι εκδήλωση γαστρονομίας αυτή την Κυριακή, την ονομάζομαι Πέλλα της Γεύσης, για να συνδέσουμε έτσι την παράδοσή μας και με την γαστρονομία τέλος πάντων που εξαρτούσε και την παλιά εποχή. Αυτή η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο κυνήγι. Πολύ ωραία. Το κυνήγι στο πιάτο της Πέλλας. Ακούγεται, ακούγεται νόστιμη πάντως. Αρκετοί εστιατόρες έτσι θα βάλουν το μεράκι τους
για να μας δώσουν έτσι εικόνες του παραδοσιακού έτσι πιάτου της περιοχής που έχει να κάνει με το κυνήγι. Πού και πότε, κύριε Δήμαρχε? Στο εινοποιείο ενός επώνυμου έτσι εινοποιού μας, του Θωμά του Λίγα, με καλεσμένους τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη, άνθρωπο του αντικειμένου, της ειδικότητας, αλλά και τον γευσηγνώστη, τον Δημήτρη Σταρόβα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι ακούγεται πολύ νόστιμο όλο αυτό και θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα από αυτό, κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Να σας αποδεσμεύσω να ακούσετε τον Υπουργό. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα και γεια σας.